Κοζάνη, όπου μας περιμένει ο κύριος Βασίλης Μητσόπουλος, πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών του Νομού. Γεια σας κύριε Μητσόπουλε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Θα μιλήσουμε για το χρυσάφι της ελληνικής γης, αλλά πρώτα θέλω να σας ρωτήσω, τι εννοείτε με τον όρο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός? Αναγκαστικός Συνεταιρισμός έχει να κάνει με το πως η παραγωγή μας οφείλουν να παραδίδουν όλη την ποσότητα, το 100% της παραγωγής ποσότητας, στο συνεταιρισμό και να μην διακινούν από μόνοι τους κάποιες ποσότητες. Α, μάλιστα. Αυτό. Τώρα, πόσους κροκοπαραγωγούς έχει η Κοζάνη? Είναι το μοναδικό μέρος που ευδοκιμεί ο κρόκος? Με τη σχετική επιτυχία σίγουρα είναι το μοναδικό μέρος. Έχουμε, καλλιεργούμε στην περιοχή 5.000 στρέμματα περίπου από 900 μέλη, από 900 οικογένειες. Η περιοχή γιατί είναι ιδανική, έχει να κάνει με το κλίμα, με τη σύνδεση του εδάφους? Και έχει να κάνει περισσότερο με το κλίμα. Να υπενθυμίσουμε εδώ πως η περιοχή της Κοζάνης είναι από τις πιο δροσερές, θα έλεγα, κρύες στην Ελλάδα. Επομένως, είναι αυτές οι συνθήκες που δίνουν την ανώτερη ποιότητα στο σαφράν που παράγεται στην περιοχή, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία των παραγωγών, βέβαια. Ξέρετε, σίγουρα έχουμε ακούσει όλοι για τον κρόκο. Τώρα κάποια είναι αλήθεια, κάποια είναι ψέματα, μύθοι που μπορεί να έχουμε ακούσει. Γι' αυτό να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά και να μας πείτε αρχικά ποια είναι η χρήση του, που έχει και φαρμακευτικές ιδιότητες, αλλά θέλουμε πολύ να το συναντήσουμε και στα φαγητά μας. Οπότε, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Η αλήθεια είναι πως ο κρόκος Κοζάνης και γενικά το σαφράνι είναι ένα μπαχαρικό όσον αφορά τους Ευρωπαίους. Κυρίως οι Ασιάτες το χρησιμοποιούν σαν ένα φαρμακευτικό είδος, αλλά ο ρόλος του, η αλήθεια είναι πως είναι διτός. Μπορούμε είτε σαν ένα καρύκευμα να το προσθέτουμε στα γλυκά και στα φαγητά μας, είτε ως ένα αφέψιμα, σαν βότανο, να πάρουμε όλες τις θεραπευτικές ιδιότητες που έχει αυτό το μοναδικό φυτό. Ποια είναι τα ωφέλη του? Είναι πάρα πολλά. Ουσιαστικά ο κρόκος Κοζάνης έχει μια έντονη αντιοξειδωτική δράση. Δηλαδή είναι ένα φυτό και της μακροζωίας αλλά και της αντιγύρασης. Μπορούμε με μικρές ποσότητες, όταν τον προσθέτουμε στα ροφήματά μας, να είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο για τον οργανισμό. Να πούμε πως οι τελευταίες έρευνες αναδεικνύουν την προστασία που έχει ο κρόκος όσον αφορά όλες τις νευροεκφυλιστικές παθήσεις, όπως είναι το Parkinson, το Alzheimer's, και πως βελτιώνει ακόμα και τη διάθεση του ατόμου που χρησιμοποιεί τον κρόκο σε μικρές δόσεις, υπενθυμίζω, και τακτικά. Ποια είναι η ιδανική δόση για το ροφημά μας? Είπατε σε συγκεκριμένη ποσότητα. Ναι, δηλαδή για ένα τσάι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πολύ 5 στίγματα. Έτσι, 5 στίγματα. Να πούμε εδώ πως ένα γραμμάριο κρόκου περιέχει περίπου 400 με 450 στίγματα. Επομένως καταλαβαίνουμε πως μπορεί να ακούγεται ακριβό στο να αγοράσουμε, δηλαδή ένα γραμμάριο κρόκου να δώσουμε 4 ευρώ παραδείγματος χάρη, αλλά η χρήση του το κάνει να είναι πολύ προσιτό και πολύ φθηνό, γιατί χρησιμοποιούμε πάντα πολύ μικρές ποσότητες. Είναι εύκολη η καλλιέργειά του? Έχει κάποια ιδιαιτερότητα? Σαν καλλιέργεια, ο κρόκος είναι σχετικά εύκολη καλλιέργεια. Δεν έχει δηλαδή μεγάλες απαιτήσεις σε εισρωές. Είναι δύσκολο το κόστος εγκατάστασης, το αρχικό. Είναι μια πολυετής καλλιέργεια που διαρκεί για 7 χρόνια στον ίδιο αγρό και ίσα-ίσα θα έλεγα, επειδή δεν έχει καθόλου εισρωές, δηλαδή δεν χρησιμοποιούμε λιπάσματα ή φυτοφάρμακα, όλα γίνονται με το χέρι και μηχανικά, έχει ένα πολύ ψηλό εργατικό κόστος στη συγκομιδή και μέχρι εκεί ίσα-ίσα προστατεύει και τα εδάφη και τα εξυγέννη, γιατί ένα χωράφι με κρόκο δεν θα πέσει κανένα φάρμακο για 7 χρόνια. Και πόσα λουλούδια χρειάζονται για να μαζευτεί ένα κιλό κρόκου? Ανάλογα με το μέγεθος των λουλουδιών,
για την περιοχή. Αυτό μεταφράζεται σε 120 με 150 χιλιάδες λουλούδια για ένα κιλό που πρέπει να μαζευτούν με το χέρι και να στη συνέχεια να βγάλουμε τα στίγματα την ίδια μέρα με το χέρι και να τα ξηράνουμε. Και η παραγωγή σας πέρσι πώς πήγε το 2022? Ήταν, κυρία Κοντουγιανίδου, από τις χειρότερες χρονιές των τελευταίων 40 ετών, θα έλεγα. Η παραγωγή ανέρχεται μόλις και μεταβίας ξεπερνάει τον έναν τόνο. Έχουμε ζητήσει και τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας που φαίνεται να ακούει τις εισηγήσεις μας και τις επόμενες μέρες ενδεχομένως η παραγωγή μας να έχουν και κάποια ευχάριστα νέα. Αλλά η αλήθεια είναι πως το εισόδημα που χάθηκε είναι μεγαλύτερο από την οποιαδήποτε αποζημίωση. Γιατί συνέβη αυτό πέρσι? Επικρατούσαν, κυρία Κουζουλή, κατά την άποψή μου, υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες κατά την περίοδο της συγκομιδής. Ήταν ένα φυσικό φθινόπωρο για τα δεδομένα της περιοχής που άγγιζαν μέχρι και τους 30 βαθμούς. Αυτό για τα δεδομένα της Κουζάνης είναι πρωτόγνωρο και ανησυχητικό, θα έλεγα. Την ίδια εικόνα εμφανίζουν βέβαια και κάποιες άλλες περιοχές που καλλιεργούν κρόκο στην Ευρώπη. Τα ίδια ακριβώς προβλήματα και στην περιοχή της, βέβαια σε πολύ μικρότερη έκταση και ένταση σε σχέση πάντα με την Κοζάνη. Έτσι, να πούμε πως είμαστε η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα στην Ευρώπη. Ακριβώς αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί αναφερθήκαμε και στις εξαγωγές στην αρχή της σύνδεσής μας και ήθελα να μου πείτε από την συνολική ποσότητα που παράγεται, πόση φεύγει έξω και πόση καταναλώνεται εσωτερικά. Η εσωτερική αγορά είναι γύρω στα 500 με 600 κιλά το χρόνο. Επομένως, ανάλογα τη συγκομιδή γίνονται και αντίστοιχες εξαγωγές. Δηλαδή, σε μια ετήσια παραγωγή 3 τόνων, καταλαβαίνετε πως τα εξάγουμε γύρω στους 2,5 τόνους. Φέτος που η παραγωγή ήταν τόσο χαμηλή, η διαθέσιμη ποσότητα για τις εξαγωγές είναι πολύ χαμηλότερη και φτάνει και γύρω στα 400 με 500 κιλά μόνο. Προσπαθούμε να κρατήσουμε όλες τις εμπορικές συμφωνίες. Δεν είναι αυτό εφικτό για φέτος, αλλά είναι ένα αγροτικό προϊόν και οι πελάτες μας δείχνουν την αρμόζα, ας το πούμε, προσοχή. Δηλαδή δείχνουν πως μας καταλαβαίνουν. Τώρα, εξαγωγές μόνο στην Ευρώπη ή και σε άλλες υπήρους? Ο κρόκος εξάγεται σε 26 χώρες περίπου, αλλά αυτές που αξίζει να αναφέρουμε είναι κυρίως οι ευρωπαϊκές, οι πιο μεγάλες και παραδοσιακές αγορές, όπως αυτές της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ελβετίας, του Ηνωμένου Βασιλείου. Πλέον έχουμε έντονο ενδιαφέρον και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που μάλλον θα παγώσουμε τη φετινή χρονιά για να ξεκινήσουμε από την επόμενη σεζόν. Και στην Ασία δίνουμε στο Βιετνάμ κάποιες έτσι, αξιοσημείωτες ποσότητες και στην Κίνα μικρότερες. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπετε, λίγο το ερώτημα της Μαριέτας και να ρωτήσω, αυτές οι χώρες που εξάγουμε, πώς καταναλώνουν, με ποιο τρόπο καταναλώνουν τον κρόκο και αντίστοιχα να μας πείτε και στην ελληνική αγορά πώς επιλέγουν οι Έλληνες να το καταναλώνουν. Είναι σε ρόφημα, είναι σε φαγητό? Οι Ευρωπαίοι κυρίως το χρησιμοποιούν σαν μπαχαρικό. Σε συγκεκριμένες συνταγές, δηλαδή και οι Ισπανοί και οι Γάλλοι και οι Ιταλοί έχουν καθιερωμένες συνταγές με κρόκο κουζάνης που μετράν με σαφράν που μετράν πολλά χρόνια και λόγω και του τουρισμού που υπάρχει σε αυτές τις χώρες οι ποσότητες είναι αρκετά υψηλές. Οι Ασιάτες από την άλλη το πίνουν σαν αφέψιμα και να μην ξεχνάμε πως για τους Κινέζους αποτελεί και ένα συστατικό της παραδοσιακής τους ιατρικής. Έτσι δηλαδή κατά κάποιο τρόπο συνταγογραφείται στα παραδοσιακά φαρμακεία ο κρόκος, η σαφράν. Κλείνοντας, θέλετε να μας πείτε και μερικές πληροφορίες για το Μουσείο Κρόκου που αποκτήσατε πρόσφατα? Η αλήθεια είναι πως για το συγκεκριμένο θέμα δεν έχω ευχάριστα. Γιατί? Φαίνεται πως ο ανάδοχος του έργου φαίνεται να έχει έρθει σε ρήξη με τη περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ουσιαστικά υπήρχε παρέτηση από μέρους του και από όσο γνωρίζουμε η συγκεκριμένη υπόθεση θα ακολουθεί στη δικαστική οδό. Πολύ κρίμα. Αυτό γιατί ξεκίνησε για πολύ δυνατά το συγκεκριμένο κομμάτι για το μουσείο.
Έτσι είναι και λίγο μας αφήνει εκτεθειμένος όσον αφορά τα επενδυτικά μας σχέδια, γιατί πέρα από μουσείο θα γινόταν και κάποιες νέες εγκαταστάσεις για το συνεταιρισμό όσον αφορά τη συσκευασία, αλλά πλέον από τη στιγμή που η υπόθεση οδεύει προς την ελληνική δικαιοσύνη θα πρέπει να το βγάλουμε από το μυαλό μας πως θα είναι κάτι άμεσο και να σκεφτούμε κάτι άλλο. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να έχει και ένα πιο βιωματικό χαρακτήρα το μουσείο. Ναι, όπου ο επισκέπτης θα μπορούσε να αλληλεπιδράσει και με την τεχνολογία και να δει πως είναι η καλλιέργεια του κρόκου με όλα τα στάδια. Θα υπήρχε και φωτογραφικό υλικό και οπτικό ακουστικό υλικό γενικότερα, αλλά δυστυχώς φαίνεται να είμαστε τη δεδομένη στιγμή λίγο μακριά τον αρχικό σχεδιασμό. Και κάπως έτσι θα αποτελούσε και έναν ακόμη πόλο έλξης επισκεπτών για την περιοχή σας, που έτσι κι αλλιώς είναι μια πολύ όμορφη περιοχή. Ευχαριστούμε, κύριε Μητσόπουλο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ. Και εμείς. Γεια σας. Και...